Και σήμερα, αγαπητοί τηλεθεατές, θα επισκεφθούμε ένα τόπο με ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Ο προορισμός μας βρίσκεται στην πανέμορφη Χαλκιδική μεταξύ Κασάνδρας και Σιθωνίας, χτισμένος στις υπόρειες του όρους Χολομόντα και δεν είναι άλλος από την Ορμήλια. Η απόσταση από τη Θεσσαλονίκη είναι γύρω στα 87 χιλιόμετρα και θα χρειαστεί να οδηγήσουμε λίγο παραπάνω από μία ώρα. Από την πρωτεύουσα του νομού, που είναι ο Πολύγυρος, απέχει 27 χιλιόμετρα, ενώ από τις παραλίες του Τωρονέου μόλις 7 χιλιόμετρα. Η Ορμήλια είναι ένας από τους αρχαιότερους οικισμούς της Χαλκιδικής, με συνεχή ανθρώπινη παρουσία εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είναι μία από τις πιο έφορες περιοχές της Ελλάδας. Εδώ είναι η καρδιά της παραγωγής της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής, ένα pop προϊόν που δίκαια έχει χαρακτηριστεί ως ο πράσινος χρυσός. Πρώτος μας σταθμός είναι το Δημαρχείο, ένα καλοδιατηρημένο κτίριο που παλαιότερα στεγαζόταν το Δημοτικό Σχολείο. Από εδώ θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με τον τόπο αυτό, συναντώντας αρχικά τον πρόεδρο του τοπικού διαμερίσματος της Ορμήλιας, τον κύριο Ιωακήμ Τσινά. Η Ορμήλια βρίσκεται στην είσοδο της Χερσονήσου της Σιθωνίας. Είναι στην ουσία η πύλη της Χερσονήσου. Η απόστασή μας από τη Θεσσαλονίκη είναι 87 χιλιόμετρα και από την έδρα του Δήμου μόλις 17 από τον νέο δρόμο που υπάρχει. Μέχρι το 2011 λειτουργούσαμε σαν Δήμος. Πλέον όμως με το γνωστό καλλικράτη σε όλους μας, ανήκουμε στο Δήμο Πολυγύρου και είμαστε το δημοτικό διαμέρισμα Ορμήλιας. Η Ορμήλια είναι ο αρχαιότερος οικισμός της Χαλκιδικής, με το παλαιό όνομα Σερμίλη, Ερμήλια ή Ερμήλη αργότερα και το νεότερο Ορμήλια. Στην περιοχή μας έχουν βρεθεί 4 επίσημα αρχαιολογικοί οικισμοί, τα ευρήματα των οποίων δείχνουν συνεχή και διάλειπτη παρουσία του ανθρώπου στην περιοχή από το 4.000 χρόνια π.Χ. Είναι ο παλαιότερος οικισμός, όπως έχουμε πει, στη Χαλκιδική και ένας από τους σημαντικότερους τα παλαιότερα χρόνια. Τόπος μεγάλης φυσικής ομορφιάς, με απέραντους ελαιώνες, με ήπιο μεσογειακό κλίμα, με μεγάλη ηλιοφάνεια και με την απορροή στο δικό μας τμήμα το μεγαλύτερο ποταμού της Χαλκιδικής, του Χαβρία, πράγμα το οποίο μας δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα και μας καθιστά έναν από τους πιο έφορους, μία μάλλον από τις πιο έφορες περιοχές της Ελλάδος. Στο χωριό μας λειτουργεί παιδικός σταθμός, πρώτο και δεύτερο νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο και γυμνάσιο Λύκειο. Ο πληθυσμός της Ορμήλιας σαν χωριό είναι περίπου στους 3.700 κατοίκους. Όλο το δημοτικό διαμέρισμα της Ορμήλιας αριθμεί περίπου στους 4.400 κατοίκους. Η ασχολία του κόσμου, η κύρια ασχολία του κόσμου είναι η αγροτική παραγωγή και ως επιτοπλίστων η καλλιέργεια ελιάς Χαλκιδικής. Είναι γνωστή η περιοχή μας, είναι μία από τις μεγαλύτερες κοιλάδες καλλιέργειας και παραγωγής πράσινης ελιάς Χαλκιδικής. Στην Ορμήλια υπάρχει έντονη δραστηριότητα, συλλογική δραστηριότητα. Παλαιότερος σύλλογος εκ αυτών είναι ο Αθλητικός Σύλλογος, Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Δόξα Ορμήλιας, μέτος ίδρυσης το 1919. Υπάρχει ομάδα μπάσκετ, υπάρχει ο Σύλλογος Γυναικών Ανδρομάχη, Πολιτιστικό Σύλλογο Ερμήλη, η ομάδα ΘΙΤΑ, η θεατρική ομάδα. Υπάρχει έντονη νεανική δραστηριοποίηση σε όλους τους συλλόγους. Έχουμε καταφέρει και προσπαθούμε μάλλον να το καταφέρουμε σε μεγαλύτερο βαθμό τα επόμενα χρόνια η νεολαία μας να μείνει στον τόπο της, να ακολουθήσει το δρόμο των προγόνων μας, να ακολουθήσει το δρόμο που έχουμε σαν χωριό. Θα χρησιμοποιήσω το λόγο και το μόνο το δικό σας. Η Ορμήλια είναι ο τόπος μου, είναι η ζωή μου. Είναι ο τόπος που γεννήθηκα, είναι ο τόπος που γεννήθηκαν οι προγόνοι μου, ο τόπος που γεννήθηκαν οι γονείς μου, ο τόπος που μεγαλώνω τα παιδιά μου. Σε έναν από τους χώρους του Δημαρχείου στεγάζεται και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ορμήλιας, μία από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες στην περιοχή της Χαλκιδικής.
τα τελευταία χρόνια έχει προβεί σε 90.000 δανεισμούς. Ένα νούμερο που μιλάει από μόνο του για το φιλαναγνωστικό κοινό της περιοχής. Λίγα λόγια για την ιστορία της βιβλιοθήκης μας θα σας πω. Ξεκίνησε το 1977 από μια πρωτοβουλία δασκάλων και παιδιών. Στη συνέχεια το 1979 έγινε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η βιβλιοθήκη αργότερα λειτουργούσε κατά διαστήματα σε διάφορα μέρη του τόπου μας, όπου το 1995 αποφασίστηκε η πρόσληψη ενός βιβλιοθηκονόμου, ώστε να οργανωθεί η βιβλιοθήκη σύμφωνα με βιβλιοθηκονομικά πρότυπα, όπως και με τα πρότυπα της UNESCO, ό,τι προβλέπεται για τις λαϊκές βιβλιοθήκες. Από το 1997 και μετά έγιναν τα επίσημα εγγένεια της βιβλιοθήκης, όπου αδιάλειπτα έως σήμερα λειτουργεί. Έχει εγγεγραμμένα γύρω στα 1.900 μέλη, εννοείται ότι όλα δεν είναι ενεργά, και επίσης έχουν γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα πάνω από 90.000 δανεισμοί βιβλίων. Σκοπός της λειτουργίας της βιβλιοθήκης είναι η συλλογή πληροφοριών για την ιστορία του τόπου μας, όπως επίσης και η ανάπτυξη της συλλογής σύμφωνα με τις αναγνωστικές συνήθειες των παιδιών, των γυναικών και των αντρών και όλου του κόσμου της Ορμήλιας. Θεωρείται, αν όχι η κορυφαία, από τις κορυφαίες βιβλιοθήκες στη Χαλκιδική, αν και δυστυχώς οι λίγες είναι οι βιβλιοθήκες που βρίσκονται στη Χαλκιδική εν ενεργεία αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα δραστήριοι και αυτό το διαπιστώνουμε από το πλήθος των συλλόγων που υπάρχουν και είναι όλοι τους ενεργοί. Η επόμενη στάση μας λοιπόν θα είναι στο χώρο του Συλλόγου Γυναικών Ορμήλιας και συγκεκριμένα οι οικοδέσποινες θα μας παρουσιάσουν μέρος της δουλειάς τους από την έκθεση των παραδοσιακών φορεσιών και διάφορων υφαντών που εκτίθενται εδώ με περίσσια νοικοκυροσύνη. Ο σύλλογός μας εδώ βρίσκεται σε αυτό το χώρο που μας τον παραχώρησε ο Δήμος και κάναμε αυτή την έκθεση. Φέραμε ρούχα της γιαγιάς μας να σας τα παρουσιάσουμε και θα ξεκινήσω πρώτα από το φόρεμα αυτό που είναι 100 χρόνων, 115 χρονών. Αν φανταστείτε το 1923 η γιαγιά μου με αυτό το φουστάνι έγινε νύφη. Με αυτό το φόρεμα παντρεύτηκε, εκτός φυσικά από την τρόκνια, όπως το βλέπετε. Αυτή η τρόκνια χρησίμευε, έβαζαν τα μωρά οι γυναίκες και πήγαιναν μέχρι και βόλτα. Και στην εκκλησία και στο φούρνο και παντού. Και μέχρι και που δούλευαν στα χωράφια. Από εδώ έχουμε, είναι και η ανδρική στολή του παππού, του άντρα μου, είναι αυτή. Από εκεί έχουμε με τα ξωτά. Αυτά είναι όλα τα τραπεζομάντιλα υφανμένα με μετάξι. Και είναι τόσο παλιά που είναι 100 χρονών και. Και τα μπορούμε να τα διατηρούμε από τότε, χωρίς να τα στρώνουμε φυσικά στα σπίτια μας. Τα έχουμε μόνο για διακόσμηση, να τα δείχνουμε κάπου, κάπου σε κάποιο έκθεση. Και αυτό εδώ το ολομέτεξο, υφανμένο στον αργαλιό με τη σαΐτα. Από εκεί με τα ξωτό σεντόνι και τα μαξιλάρια. Όπως ήταν πριν από τόσα πολλά χρόνια, πριν από 100. Να φανταστείτε αυτά, τα ρούχα είναι 100 χρονών και... Και από εδώ τα μάλινα, που ήταν για το χειμώνα, πιο χειμερινά ρούχα. Με τα ξωτό τραπεζομάντιλο. Σας καλωσορίζουμε στο γραφείο του Συλλόγου μας. Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2006, απαρτίζεται περίπου από 150 μέλη και σκοπός του Συλλόγου είναι με δράσεις, με εθελοντική βοήθεια, να προσφέρουμε
κοινωνική, πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη στον τόπο και κυρίως στις γυναίκες, τις μητέρες, τα παιδιά. Φροντίζουμε για το περιβάλλον, για τη διατήρηση του περιβάλλοντος, της παράδοσης και των νέων δράσεων, έτσι ώστε, όπως βλέπετε και από την έκθεσή μας εδώ, προσπαθούμε να παντρέψουμε την παράδοση με τα καινούργια δεδομένα, με διάφορες δράσεις. Κάνουμε διάφορες ιατρικές ομιλίες για να ενημερώσουμε τις γυναίκες για θέματα υγείας και διάφορα. Γιορτή της μητέρας, γιορτή της γυναίκας, χορούς, εθελοντική βοήθεια όπου και όταν χρειαστούμε στον τόπο, με σκοπό τη βοήθεια είτε εδώ στον τόπο μας, στην Ορμήλια, είτε στους κατοίκους, όπου υπάρχει ανάγκη, είτε οικονομική, είτε θέματα υγείας, βοηθάμε πάντοτε όπου και όταν χρειαστούμε. Χειροτεχνίες ο Σύλλογος εδώ δραστηριοποιείται, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. Φτιάχνουμε διάφορα κάθε χρόνο και διαφορετικά. Βλέπετε εδώ δεντράκια, καλλιτεχνήματα, κοσμήματα, ό,τι έχει ενδιαφέρον, ζωγραφική κατά καιρούς. Εικόνες, διάφορες χειροτεχνίες για να απασχολήσουμε τις γυναίκες επικοδομητικά, να τις βγάλουμε από το σπίτι, να έχουν καλύτερο κοινωνικό επίπεδο στη ζωή εδώ, γιατί η επαρχία είναι λίγο δύσκολη στο θέμα της διασκέδασης και της ενημέρωσης των γυναικών και προσπαθούμε όσο το δυνατόν να βελτιώσουμε τη ζωή της γυναίκας, κυρίως και επέκταση της οικογένειάς της και όλης της Ορμήλιας, φροντίζοντας για όπου και όταν χρειαστούμε. Στον τόπο αυτό υπάρχουν σε λειτουργία όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες. Πολλοί οι κάτοικοι, πολλοί και οι μαθητές. Εμείς σήμερα θα σταματήσουμε ενδεικτικά για μια γνωριμία στο Λύκειο Ορμήλιας. Ξεναγός μας είναι ο καθηγητής φυσικής, κύριος Ιωακήμ Στεριούδης. Καλώς ήρθατε στο κτίριο του σχολείου μας, του Γυμνασίου και του Λυκείου Ορμήλας, όπου συστεγάζονται οι δύο σχολικές μονάδες. Το Γυμνάσιο έχει 120 μαθητές, το Λύκειο 86, με έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό, χωρίς μεγάλη σχολική διαρροή τα τελευταία χρόνια, πλην των μαθητών οι οποίοι επιλέγουν να πάνε στο επαγγελματικό Λύκειο να φοιτήσουν στο διπλανό χωριό, στον Πολύγερο, στην πρωτεύουσα της Χαλκιδικής. Το σχολείο μας από πέρσι έχει ιδιωτικό μετεωρολογικό σταθμό, ο οποίος κατασκευάστηκε από καθηγητές και μαθητές του σχολείου μας. Αναρτά τα στοιχεία στην ιστοσελίδα του κάθε 5 λεπτά, σε μια προσπάθεια που κάναμε για να ενισχύσουμε την τοπική κοινωνία, η οποία είναι κατά βάση αγροτική, για να παίρνει στοιχεία καιρού. Και αυτή την περίοδο βρίσκεται σε βαθμονόμηση οργάνων. Πιστεύουμε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα καταφέρουμε να το εντάξουμε σε ένα εθνικό δίκτυο μετρήσεων, αφού γίνει η βαθμονόμηση των οργάνων του. Τρέχουν και διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Φέτος έχει επιλεγεί το σχολείο μας ένα από τα 200 σχολεία στον κόσμο για να συμμετέχει στο 3ο Διεθνές Συνέδριο στην Πράγα, όπου θα παρουσιάσουν μαθητές μας την εργασία τους. Επίσης, γίνονται όλα τα απαραίτητα προγράμματα. Τρεις δράσεις φέτος τρέχουν από τρεις διαφορετικούς συντονιστές καθηγητές με ομάδες καθηγητών. Έχει μάλιστα ποινιδωτή, η οποία είναι δωρεά από τον απερχόμενο τοπικό πάρεδρο του χωριού μας και ο σύλλογος σχεδόν ολόκληρος έχει επιμορφωθεί πάνω στην απεινίδωση και στην κάρπα. Το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι περίπου 25 συνάδελφοι, ένα μέρος εξ αυτών είναι μόνιμοι, κάποιοι είναι αναπληρωτές με πολύ υψηλό επίπεδο. Η μισή εξ αυτών κατέχει διδακτορικό, κάποιοι εξ αυτών διπλό, δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και κάποιοι από αυτούς ακόμα και τώρα συνεχίζουν να φοιτούν σε δεύτερα ή τρίτα τμήματα για επιπλέον επιμόρφωση. Η επιμόρφωση δεν σταματάει ποτέ. Συμμετέχουμε σε διάφορες εθνικές επιμορφώσεις. Ο μισός σύλλογος φέτος πάλι επιμορφώνεται σε ένα εθνικό δίκτυο επιμόρφωσης. Thank you.
Ήρθε η στιγμή να επισκεφθούμε το αρχαιότερο κτίσμα της Ορμήλιας, που δεν είναι άλλο από τον κεντρικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Ένας ιστορικός ναός που φτιάχτηκε στα 1818 και αμέσως μετά κάηκε. Μας περιμένει ο πατήρ Ιωάννης για να μας εξιστορήσει όλα όσα αφορούν την εκκλησιαστική ιστορία του τόπου. Σας καλωσορίζουμε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Ορμηλίας, έναν ιστορικότατο ναό. Είναι κτίσμα του 1818, εγγενιάστηκε και κάηκε αμέσως στην Επανάσταση της Χαλκιδικής, όπως αναφέρεται και στο χρονικό, που έχει γραφεί από κάποιον συντοπίτη μας χρονικογράφου, που ήταν και αναγνώστης στο ναό εκείνη την εποχή, και αναφέρεται στην ιστορία του ναού ότι δεν σεβάστηκαν τα αγαρινά, έτσι γράφει, ούτε και τον καινούριο μας ναό και μας τον κάψανε. Είναι τρίκλητος βασιλική, τιμώνταν πριν από την πυρκαγιά ο ναός στον Άγιο Χαράλαμπο και μετά την πυρκαγιά καταστράφηκε ο ναός και έμεινε αλόβητος η εικόνα του νυν πολιούχου μας του Αγίου Γεωργίου. Και από τότε, από το 1821, εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε τον Άγιο Μεγάλο Μάρτυρα Γεώργιο. Στον χώρο του ναού υπάρχουν οι φορητές εικόνες που ιστορήθηκαν κατά τον 19ο αιώνα, μετά την φωτιά, γύρω στο 1830-35, αυτές που υπάρχουν στο τέμπλο, εκτός από την εικόνα του Αγίου, που είναι 14ος αιώνας. Είναι η διασωθήσα εικόνα. Οι υπόλοιπες έγιναν αρχές του 1800. Η αγιογράφηση του ναού ήταν ένα μέλημα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου εδώ και χρόνια. Δεν αγιογραφήθηκε ο ναός, γιατί, όπως σας προείπα, ήταν σε χρόνους δύσκολους. Είχε εγκαταληφθεί ο χώρος εδώ. Η Ορμήλια, οι άνθρωποι είχαν φύγει, πολλά γυναικόπαιδα διασώθησαν μέσα στο Αγιον Όρος εκείνη την εποχή, έμειναν γύρω στα 2 χρόνια μέσα στο Αγιον Όρος. Ήταν η μόνη φορά που δέχτηκε γυναίκες στο Αγιον Όρος και παιδιά. Πολλές οικογένειες έφυγαν προς τα μέρη της Σικιάς και προς τα μέρη των Βόρειων Σποράδων, των νήσων. Όταν επανήλθαν στον τόπο τους μετά από 2 χρόνια, βρήκαν έρημο τον τόπο και, όπως γράφει το χρονικό, ξεκίνησαν πρώτα να κτίζουν το ναό τους και μετά τα σπίτια τους. Και ήταν αδύνατον εκείνη την εποχή να αγιογραφηθεί και ο ναός. Έγινε αυτό που έγινε και αυτό που βλέπετε, αλλά δεν ήταν σε θέση να ολοκληρωθεί. Μετά από τόσα χρόνια, ο Θεός τα οικονόμησε και ξεκινήσαμε εδώ και 3 χρόνια την αγιογράφηση του ναού. Προχωρούμε. Η τέχνη του ναού, της αγιογραφίας του ναού, είναι μια εντόπια τέχνη εδώ της περιοχής μας και θα δείτε και εσείς την τέχνη που έχει μεγάλη διαφορά από ό,τι είναι σε άλλες εκκλησίες, που είναι η Βυζαντινή τέχνη. Η λεγόμενη γαλατσάνικη τέχνη, η τέχνη εδώ της περιοχής μας, όπως και στο Αγιον Όρος. Ιστορούνται πολλές μονές, η Ιβύρων, η Βατοπεδίου, οι εξονάρθηκές τους είναι με αυτή την τέχνη, αλλά και σε περιοχές της Μακεδονίας. Υπάρχουν λείψανα στο ναό μας του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Χαραλάμπους, αυτά τα 2, και τα επιμάνικα του Αγίου Νεκταρίου, του Πενταπόλεως. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου που βρισκόμαστε είναι ο κεντρικός ναός, ο ενωριακός ναός, που σε αυτόν ανήκουν και τα παρεκκλήσια που υπάρχουν στην περιοχή. Και εξοκλήσια και παρεκκλήσια. Έχουμε παλαιά παρεκκλήσια, εξοκλήσια του 1800, ο Άγιος Γεώργιος, πάνω στο λόφο, οι Άγιοι Απόστολοι, που είναι και η μεγαλύτερη πανήγυρη της ενορίας μας, 29 Ιουνίου, η Αγία Τριάδα, κημητριακός ναός, ο Άγιος Δημήτριος, δυτικά της Ορμήλιας, ο Άγιος Νεκτάριος και ο Άγιος Ονούφριος,
Βέβαια, οι ακολουθίες και όπως σε κάθε ενορία, τελούνται στον ενοριακό ναό. Αυτό είναι το κέντρο της πνευματικής μας ζωής. Εδώ τελούνται οι θείες λειτουργίες, η εσπερινή, η όρθρη, καθημερινώς. Τα μυστήρια είναι το κέντρο κάθε ενορίας. Είναι το κέντρο της πνευματικής μας ζωής, ο Ιερός Ναός. Εδώ ο κόσμος της Ορμήλιας είναι φιλακόλουθος, φιλόχριστος, φιλόθεος, αγαπά την παράδοση, αγαπά την Εκκλησία. Συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς και με την κοινότητά μας και με τους συλλόγους μας. Ο ναός έχει φιλόπτωχο ενοριακό ταμείο, έχει κατηχητικά σχολεία, έχει εσπερινές ομιλίες κάθε εβδομάδα σε μεγάλες ηλικίες. Ο ναός βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού. Είναι εξοραϊσμένος και εξωτερικά και εσωτερικά προσπαθούμε να τον διαμορφώσουμε όπως θα έπρεπε να είναι. Έχει ενοριακό κέντρο, εκεί γίνονται οι συνάξεις μας, οι ομιλίες και τα γραφεία κάτω και οι βοηθητικοί χώροι του ναού. Ο τόπος μας εδώ, οι άνθρωποι μας είναι ζυμωμένοι με την Εκκλησία και νομίζω ότι αυτό συντέλεσε και η περιοχή που είναι κοντά στο Άγιον Όρος, γιατί είχαμε και ιερομονάχους αγιορείτες εδώ κατά καιρούς εφημερίους. Αρχές του 20ου αιώνα, τέλη του 19ου με 20ου αιώνα, είχαμε πολλούς ιερείς εντοπίους, που έτυχε να είναι και 5 ιερείς εφημέριοι σε αυτόν τον τόπο. Και κάθε εβδομάδα αλλάζαν την εφημερία τους. Ήταν εντόπιοι. Υπήρχε αυτό το πνεύμα και υπάρχει αυτό το πνεύμα στην Ορμήλια. Έχουμε βγάλει πολλούς κληρικούς και μοναχούς από την Ορμήλια. Μοναχές 2, ιερομονάχους που υπηρετούν σε άλλες ενορίες και ηγουμένους σε μονές που είναι από τον τόπο μας εδώ. Έχουμε τα μοναστήρια μας Πέριξ εδώ, το μοναστήρι της Ορμήλιας το μεγάλο, το μοναστήρι του Αγίου Αρσενίου, το μοναστήρι του Δημίου Προδρόμου, του Γέροντος Γρηγορίου. Όλα αυτά καλλιέργησαν αυτόν τον λαό και βρίσκεται σε αυτήν την πνευματική ωριμότητα. Και παλαιότερα, από τον Μητροπολίτη Ειρηναίο που ήρθε στην περιοχή το 1907, ο Απομελενίκου εκδιώχθη από τους Βούλγαρους τότε, γιατί το Μελένικο περιήλθε στην δική τους δικαιοδοσία και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο τον διόρισε, τον εξέλεξε Μητροπολίτη Κασανδρίας από το 1907 έως το 1945. Επετέλεσε έργο σε όλη την επικράτεια της Ιεράς Μητροπόλεως Κασανδρίας. Και το πρώτο που ενήργησε ήταν να δημιουργήσει σχολεία. Συγχρόνως με όλες τις δραστηριότητες της ενορίας, έχουμε και μαθήματα βυζαντινής μουσικής από τον πρώτο ψάλτη μας, τον κύριο Θεοχάρη Ζάγορα, που είναι και εκπαιδευτικός στα σχολιά μας. Η βαθιά ευλάβεια των κατοίκων γίνεται φανερή μέσα από τους ναούς και τα πολλά ξοκλήσια που υπάρχουν. Μια επίσκεψη στο καθένα μας δείχνει με πόση τάξη και ευπρέπεια είναι όλα τους τακτοποιημένα. Αξίζει να δούμε το ναό του Αγίου Νεκταρίου και τα ξοκλήσια του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Δημητρίου, των Αγίων Αποστόλων. Εδώ μπορούμε να δούμε στον περίβολο χώρο και τα ελάφια, τα παγόνια, τα κουνέλια. Thank you.
σημειωθεί επίσης ότι σε πολύ κοντινή απόσταση από την Ορμήλια βρίσκεται το Μοναστήριο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, μετόχη της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους, που συμβάλλει και αυτό στην πνευματική καλλιέργεια των ανθρώπων της ευρύτερης περιοχής. Λόφους πριν την είσοδο στην Ορμήλια συναντάμε έναν ανεμόμυλο που αποτελεί αξιοθέατο και σώζεται από την εποχή που η περιοχή ήταν μετόχη της Μονής Δοχειαρίου. Το κεντρικό ναό του Αγίου Γεωργίου είναι σε εξέλιξη αγιογράφηση. Εδώ θα μας μιλήσει για την τέχνη της αγιογραφίας ο κύριος Μητροφάνης Γαλανόπουλος, αγιογράφος. Θα διαπιστώσετε μαζί μας ότι εδώ η τεχνική της αγιογραφίας δεν θυμίζει την κλασική Βυζαντινή. Πρόκειται για μια άλλη τεχνοτροπία που αναπτύχθηκε τοπικά στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής και ονομάζεται γαλατσιάνικη τεχνική ή αγιορείτικη αναγέννηση. Αναβιώνει μέσα σε αυτό το ναό και το αποτέλεσμα ικανοποιεί το βλέμμα του πιστού κατά τη συμμετοχή του στη Θεία Λατρεία. Εγώ ξεκίνησα από τα Βυζαντινά, απλώς ήταν μια απόφαση του Πάτερ να επιχειρήσουμε να κάνουμε εδώ αυτή τη τεχνική, τα γαλατσιάνικα, την αναφέρουν και ως αγιορείτικη αναγέννηση. Πρόκειται για μια ντόπια τεχνική, όπως σας είπε και ο Πάτερ. Βρίθουν εικόνες από αυτήν την τεχνοτροπία στο Άγιον Όρος. Τελείωσα την Αθωνιάδα και από εκεί έχω εικόνες από αυτήν την τεχνοτροπία. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν εικόνες που προσευχηθήκαμε σε αυτές, τις ζήσαμε έτσι βαθιά μέσα μας και ήθελα πολύ να την εφαρμόσουμε σε τείχους. Μέχρι να γνωρίσω τον Πάτερ, την εφάρμοζα μόνο σε φορητές εικόνες. Και ο Πάτερ ήθελε να κάνουμε μια τεχνοτροπία της εποχής που χτίστηκε ο ναός, η οποία να ταιριάζει και με την αρχιτεκτονική του ναού του 1800. Πριν από λίγα χρόνια ξεκινήσαμε να κάνουμε εδώ το εγχείρημα να αποδώσουμε γαλατσιάνικα φορητής λεπτομέρειας σε τοίχο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ στο ναό και αν μπορέσουμε, πρώτα Θεός, αν ευδοκίσει ο Θεός δηλαδή, να την αναβιώσουμε την τέχνη, να βγούνε και κάποιοι ακόμα μαθητές που να ακολουθήσουν αυτή την τεχνοτροπία. Αυτό ευελπιστούμε με τις ευχές του Πάτερ. Είναι μια τεχνική που αποτείει πολλή εξειδίκευση στην τεχνολογία υλικών. Βασίζεται περισσότερο σε βυζαντινές φόρμες, δηλαδή σε βυζαντινό σχέδιο, αλλά εκτελείται πιο ρεαλιστικά, γιατί και οι γαλατσιάνοι που ξεκίνησαν, ας το πούμε, πρώτοι αυτή τη μεταβυζαντινή τεχνοτροπία, ήταν ζωγράφοι και επιχείρησαν να ρετουσάρουν, να αισθητικά να αποκαταστήσουν παλιές βυζαντινές εικόνες, οπότε έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκε αυτό το ρεύμα, θα μπορούσαμε να το πούμε, των γαλατσιάνων, έτσι το λένε οι αρχαιολόγοι, εγώ θα το πω μεταβυζαντινή τεχνοτροπία, ας το πούμε. Δεν έχει τόσο σκληρές κόντρες, σκληρά κοντράστ, όπως τις βυζαντινές τεχνοτροπίες, μακεδονική, παλαιολόγια, κριτική κτλ. Είναι λίγο πιο smooth το αποτέλεσμα, πιο απαλό δηλαδή, αλλά έχει όγκο και αρκετή κίνηση και χρώμα, το οποίο ταιριάζει πολύ σε ναούς έτσι βλάχικου ρυθμού που τους λέμε, μεταβυζαντινού ρυθμού. Τα γαλατσιάνικα έχουν πάρα πολύ λεπτομέρεια, είναι πολύ αναλυτικά και όσον αφορά το περιβάλλον στο οποίο μέσα απεικονίζεται ο Άγιος. Γι' αυτό και προσπαθήσαμε να το αποδώσουμε και εδώ στον τοίχο, ας το πούμε, μπορούμε να παρατηρήσουμε η Αγία Κατερίνη έχει το Συνάτηρα, η Θώ, την Τάρφα, τα μοναστήρια της Αρχιεπισκοπής Συνά, ας το πούμε. Επίσης έχει πολύ λεπτομέρεια στη διακόσμηση.
Περισσότερο αποτελείται από φυτικό διάκοσμο, λιγότερο γεωμετρικό όσο είναι στα Βυζαντινά, ας το πούμε, σε σύγκριση με τα Βυζαντινά, έχει περισσότερο φυτικό διάκοσμο. Μια ιδιαιτερότητα αυτής της τεχνικής είναι ότι έχει φωτοσκιάσεις με χρυσό και οι εικόνες του τέμπλου, στις εικόνες του τέμπλου είναι πιο έντονα παρατηρήσιμο, ας το πούμε αυτό, αλλά προσπαθούμε να το αποδώσουμε και στον τοίχο. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτή η τεχνοτροπία είναι εδώ, ντόπια. Δηλαδή ξεκίνησε από τη Χαλκιδική με το Μακάριο, το Γαλατσιάνο, ας το πούμε, ο οποίος δημιούργησε το πρώτο συνάφι, την πρώτη συντεχνία. Σε πολλά αρχεία αναφέρεται και όλα ότι ξεκινούσαν μετά του Αγίου Γεωργίου και ταξιδεύανε στο Όρος, στην Ήπειρο, στη Θράκη, αγιογραφούσαν επί τόπου τις στιχογραφίες και επιστρέφανε πριν του Αγίου Δημητρίου, εδώ στη Χαλκιδική, και φτιάχνανε τις τεμπλές εικόνες, τις φορητές, ας το πούμε. Αυτό που με ενθουσιάζει σε αυτόν τον ναό περισσότερο είναι ότι επειδή δεν πρόλαβε να αγιογραφηθεί τότε, το 1818 που χτίστηκε, τον πρόλαβε η Ελληνική Επανάσταση. Ουσιαστικά είναι σαν να συνεχίζουμε την αγιογράφηση από τότε, από εκεί που έμεινε. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι είναι μια τεχνική που γεννήθηκε μέσα σε μια περίοδο που απαγορευόταν η απεικόνηση των Αγίων, επί Τουρκοκρατίας δηλαδή. Ίσως είχαν κάποιο τρόπο να αποσπούνε άδειες από τη διοίκηση την τότε. Και νομίζω ότι είναι και η σειρά της αυτής της τεχνοτροπίας να πάρει και αυτή να αναγεννηθεί μέσα. Είμαστε σε μια ακμή της αγιογραφίας και νομίζω είναι η σειρά αυτή της τεχνικής να δοθεί στις εκκλησίες. Από τη γνωριμία μας με την Ορμήλια δεν θα μπορούσε να λείπει και η γαστρονομική εμπειρία. Θα επισκεφθούμε το σπίτι της κυρίας ζωγράφος Παπακώστα, όπου θα μας φτιάξει το Αγιοργίσιο, μια παραδοσιακή συνταγή με κατσικάκι ή αρνάκι, με ρύζι στο φούρνο, η οποία δεν έλειπε από κανένα σπίτι τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, μέρα που συμπίπτει ο εορτασμός και του Αγίου Γεωργίου, από όπου πήρε και το όνομά της αυτή η συνταγή. Καλώς ήρθατε στον τόπο που γεννήθηκα, καλώς ήρθατε στο σπίτι μου και στην κουζίνα μου. Σήμερα θα σας μαγειρέψω ένα φαγητό παραδοσιακό που το έκαναν οι γιαγιάδες μας. Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, σε όλα τα σπίτια εδώ στην Ορμήλια, μαγείρευαν αυτό το φαγητό. Επειδή τότε δεν είχαν ηλεκτρικές κουζίνες, άναβαν τους ξυλόφουρνους κάτω που έψιναν το ψωμί, αλλά για να μην ανάψουν όλους τους φούρνους, άναβε κάθε γειτονιά έναν φούρνο και μαζεύονταν όλες οι γειτόνισσες να ψήσουν αυτό το φαγητό. Αυτό θα είναι κατσικάκι ή αρνάκι με ρύζι στο φούρνο, παραδοσιακό, που όλα τα σπίτια και ακόμα και σήμερα το μαγειρεύουν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Βάζουμε πρώτα, ανάβουμε το φούρνο. Βάζουμε λάδι. Εδώ έχουμε λάδι μπόλικο και πάντα χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο, μεσογειακή διατροφή και πλούσιο. Κάνουμε πλούσια τα φαγητά μας στο λάδι. Φρέσκο κρεμμυδάκι, από εκεί ξεκινάμε. Θα το αχνίσουμε λίγο. Όμως έχω κάνει ήδη προεργασία. Μέσα στο φούρνο έχω ψήσει το κρεατάκι, αφού το πλένω, το αλατοπιπερώνω και το βάζω μόνο με νεράκι και τίποτα άλλο. Και το έχω κάνει ήδη μια προεργασία για να είναι έτοιμο. Τώρα θα τσιγαρίσουμε το κρεμμύδι. Τα υλικά μας είναι λάδι, ελαιόλαδο, φρέσκο κρεμμυδάκι, ριζάκι, σταφίδες, άνηθο, λίγο δυόσμο και βούτυρο. Και το κρεατάκι μας. Και αυτό το φαγητό επίσης το λέγανε παλιά Αγιοργίσιο, γιατί τρωγόταν την ημέρα του Αγίου Γεωργίου, που είναι και πολιούχος του χωριού μας. Βγάζαμε τις εικόνες έξω και όταν γύριζαν στο σπίτι τρώγανε αυτό το φαγητό, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Να κατέβουμε. Λίγο να μαραθεί, δεν χρειάζεται και πολύ. Και ένα δεύτερο νεράκι, πάντα το ρίζει δύο φορές. Εδώ θα βάλουμε και κόκκινο πιπεράκι μέσα, στο κρεμμύδι. Μέτρο δεν έχει, πάντα έτσι με το μάτι, εγώ μαγειρεύω με το μάτι.
μέσα εδώ να πάρει τα αρώματα. Και το δυόσμο. Ωραία. Ρύζι πάντα, είπα, οι γιαγιάδες μας και η μαμά μου χρησιμοποιούσαν καρολίνα. Εγώ τώρα λίγο, τα τελευταία χρόνια, εδώ καρολίνα φυσικά έχω, αλλά τα τελευταία χρόνια βάζω και λίγο νυχάκι και λίγο μπασμάτι. Γίνεται πιο σπυρωτό και πιο νόστιμο, μπορώ να πω. 2 λεπτά να πάρει 2 βράσεις και είμαστε έτοιμοι. Πάντα εκείνα τα χρόνια το φαγητό αυτό μαγειρευόταν σε στρόγγυλο τα ψή. Το έλεγαν και τα βά εδώ στην περιοχή μας. Και γι' αυτό και εγώ θα το μαγειρέψω παραδοσιακά εδώ. Έχουμε έτοιμο το ριζάκι μας, το βάζουμε στο ταψί. Εδώ στην περιοχή μας τα γκουρμέ φαγητά τα κάναν με σταφίδες οι γιαγιάδες μας. Τα γεμιστές πιπεριές, τα ντολμαδάκια, γιαπράκια τα λέγανε εδώ. Το μπακαλάο με κρεμμύδια, βάζαν τις σταφίδες. Γι' αυτό και σε αυτό το φαγητό αρκετές σταφίδες. Εκτός και αν κάποιος δεν το θέλει με σταφίδες, το κάνει χωρίς σταφίδες. Το ανακατεύουμε καλά, πάει παντού και το στρώνουμε. Τοποθετούμε το κρέας μέσα στο ταψί. Πάντα είναι κατσικάκι ή αρνάκι και πολύ μικρό ζώο, δηλαδή λιγότερο από 10 κιλά, 8 κιλά. Και όταν το ψήσεις, όταν το έβαλε εγώ στο ταψί, ήταν πάρα πολύ μεγάλα τα κομμάτια. Αλλά όταν το ψήσεις, αυτό το κρέας μαζεύει πάρα πολύ. Λοιπόν, τοποθετούμε το κρυατάκι μέσα στο ταψί. Παίρνουμε την κούπα που μετρήσαμε το ρύζι. Εγώ γι' αυτό το ταψάκι έχω βάλει 2 κούπες ρύζι. 2 κούπες ρύζι. Αφού έβαλα 2 κούπες ρύζι, θα βάλω 2,5 κούπες νερό σε 1 κούπα ρύζι. Άρα χρειάζομαι 5 κούπες νερό. Αυτό το ζουμάκι που έχει εδώ μέσα, με αυτό το ζουμάκι θα το βάλω και αν δεν φτάσει θα συμπληρώσω και με καθαρό στο ταψί που το έψησα. Βάζουμε πάνω λίγο μαύρο πιπεράκι. Αφού βάλαμε το πιπεράκι, τώρα θα βάλουμε και λίγο βούτυρο. Μικρά κομματάκια, κυβάκια, δεν χρειάζεται πολύ. 1 κυβάκι βούτυρο πάνω σε κάθε κομμάτι κρέας. Το φαγητό μας είναι έτοιμο να το βάλουμε στο φούρνο. Αυτό χρειάζεται περίπου 2 ώρες στους 170 με 180 βαθμούς. Έχω κάνει και μία πιτούλα με παραδοσιακό τραχανό που το κάνουμε εδώ στο χωριό μας. Με φρέσκο γάλα, 3 κιλά γάλα, 1 κιλό σιμιγδάλι, το βράζουμε, το στεγνώνουμε και έχουμε για το χειμώνα. Αυτή η πίτα γίνεται και με ζάχαρη γλυκή και με τυράκι αλμυρί. Εγώ συνήθως την κάνω αλμυρί. Την έκανα εδώ να κεράσω τα παιδιά που ήρθαν. Το κατσικάκι με το ρύζι στο φούρνο ή αρνάκι, κατά προτίμηση ό,τι θέλει καθένας. Και καλή μας όρεξη. Όπου και αν στρέψει το βλέμμα του επισκέπτης γύρω από το χωριό, θα αντικρίσει παντού ελαιόδεντρα. Το ήπιο κλίμα της περιοχής ευνοεί την καλλιέργεια της ελιάς και των οποροκυπευτικών. Έτσι, η κύρια σχολεία των κατοίκων είναι η ελαιοκομεία. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε από κοντά μια οικογενειακή επιχείρηση που ασχολείται με την επεξεργασία και την τυποποίηση της ελιάς. Η επιχείρησή μας συστάθηκε το 1985. Μιλάμε για μια οικογενειακή επιχείρηση που συστάθηκε από τον Παύλο το Δέα, τον Αργύρη και τον Κυριάκο το Δέα. Η επιχείρηση ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην Ορμήλια Χαλκιδικής, πάνω στο κομμάτι της ελιάς, της επεξεργασίας και στην τυποποίηση και εμπορία της. Οι ανάγκες της εταιρείας και αυξανόμενη δουλειά οδήγησαν και όθησαν την εταιρεία στη μετεγκατάστασή της από την Ορμήλια στις Καλύβες Χαλκιδικής το 2000.
Οι πρώτοι ελαιώνες που είχε στην κατοχή της η εταιρεία ήταν εδώ στην περιοχή της Ορμήλιας Χαλκιδικής, όπως και είναι μέχρι σήμερα. Εγώ, όπως και τα ξαδέρφια μου, είμαστε 9 άτομα, είμαστε η επόμενη γενιά και το μέλλον της εταιρείας ΔΕΑΣ. Κοιτάμε μέσα από τις γνώσεις μας και την τεχνογνωσία και όλα αυτά που έχουμε αποκομίσει από την ίδια εταιρεία να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της ίδιας της εταιρείας. Η εταιρεία είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες πάνω στον κλάδο της, στην επεξεργασία και στην τυποποίηση της ελιάς σε όλη την Ελλάδα. Σαν χώρος και σαν οικόπεδα, η εταιρεία μας κατέχει 30 στρέμματα στεγασμένων εγκαταστάσεων και περίπου 200 επιπλέον στρέμματα περιβάλλοντος χώρους στις εγκαταστάσεις. Κοιτάμε να εξάγουμε το προϊόν, πρωταρχικός στόχος είναι αυτός και είναι και ο μοναδικός στόχος, θα λέγαμε, της εταιρείας, καθώς μιλάμε για πάνω 59% εξαγώγημου προϊόντος σε όλο τον κόσμο. Κύριες αγορές είναι η Αμερική, είναι στην Ευρώπη η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστραλία είναι πολύ μεγάλη αγορά. Και στόχος μας, πέρα από την εξαγωγή και την προώθηση της ελιάς Χαλκιδικής, γιατί μιλάμε για ένα ντόπιο προϊόν, για ένα προϊόν pop, είναι και να φέρουμε στον τόπο μας συνάλλαγμα. Φέρνουμε περίπου ετησίως κοντά στα 60 εκατομμύρια τζίρο συναλλάγματος. Κοιτάμε, στόχος μας είναι να εξάγουμε ένα ποιοτικό προϊόν. Η πορεία της εταιρείας βασίζεται σε ένα ρητό, εδώ του συντοπίτη μας, του αρχαίου φιλοσόφου Αριστοτέλη. Η ποιότητα δεν είναι μία πράξη, αλλά είναι μία συνήθεια. Δεν αρκεί μία στιγμή για να είσαι επιτυχημένος σε ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου. Χρειάζεται συνέχεια. Χρειάζεται ποιότητα σε κάθε μέρα και πτυχή της επιχείρησής σου. Και είναι ένα γνωμικό και ένα ρητό που πατάει η εταιρεία μας να στοχεύουμε πάντα στην ποιότητα. Για να χτυπάμε τις δουλειές, να μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε σε ποιότητα τους Ισπανούς και τους Ιταλούς και να αναδεικνύουμε κάθε φορά όσο γίνεται την Ελλάδα, τη Χαλκιδική και τον τόπο μας στην Ορμήλια. Το δίκτυο των συνεργαζόμενων αγροτών επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε πάνω από 1.000 συνεργαζόμενους αγρότες που μας δίνουν το προϊόν τους ώστε να το επεξεργαστούμε και να το τυποποιήσουμε. Από πίσω μου μπορείτε να δείτε τον ταξινομητή, ο οποίος κάνει τη διαλογή των μεγεθών, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω στην εκπυρήνωσή τους. Οι ελιές που επεξεργαζόμαστε είναι κατά κύριο λόγο ισπανικού τύπου. Η χωρητικότητά μας κυμαίνεται για αυτό το τμήμα περίπου στους 4.500 τόνους αυτή τη στιγμή και συνολικά η χωρητικότητα της εταιρείας ξεπερνάει τους 15.000, εκ των οποίων πάνω από τους 10.000 είναι οι ελιές Χαλκιδικής. Συνολικά σαν εταιρεία ΔΕΑΣ διαθέτουμε περίπου στα 400 άτομα προσωπικό σε ετήσια βάση πάντα και θα περάσουμε τώρα να δούμε τη διαδικασία της εκπυρήνωσης. Εδώ πέρα εισέρχονται οι ελιές οι ολόκληρες. Περνάνε μέσα από το εκπυρηνωτικό μας, περνάνε το πλυντήριο και μετά έρχονται μπροστά ως εκπυρηνωμένες. Εδώ πέρα είναι τα σύγχρονα εκπυρηνωτικά. Επεξεργάζονται περίπου 60 με 70 βαρέλια στη βάρδια, αναλόγως του μεγέθους της ελιάς. Εδώ πέρα βλέπουμε πώς οι ελιές ανεβαίνουν στο πλυντήριο. Παρακάτω έχουμε την ταινία διαλογής, στην οποία οι γυναίκες βγάζουν τις μειονεκτικές ελιές, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε ένα άριστο προϊόν στον πελάτη. Η ελιά Χαλκιδικής είναι ένα τοπικό προϊόν που όθησε τους πατεράδες μας από τους παππούδες μας να ασχοληθούν με την καλλιέργειά της. Οι ίδιοι οι πατεράδες μας ασχολήθηκαν με την επεξεργασία και την περαιτέρω τυποποίηση και εμπορία της ελιάς και εμείς σαν τρίτη γενιά, η επόμενη γενιά που ερχόμαστε,
Μένουμε εδώ στο χωριό, ασχολούμαστε και εμείς οι ίδιοι με αυτό το προϊόν, στηρίζουμε την τοπική ανάπτυξη και υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι που ασχολούνται με το προϊόν είτε ως αγρότες είτε ως οικογενειακές επιχειρήσεις και μένουν και βοηθάνε τον τόπο. Χαρήκαμε τα νέα παιδιά που μορφώνονται και επιστρέφοντας στον τόπο τους δημιουργούν το μέλλον των παιδιών τους, στα χνάρια των παππούδων τους. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και κάποιο νεονόβιο. Ναι, καλά ακούσατε. Ο κύριος Θεόδωρος γεννήθηκε πριν από 100 χρόνια, το 1924. Ας ακούσουμε τι θυμάται από μια πορεία 100 ετών. Γεννήθηκα το 1924, 14 Σεπτεμβρίου. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Σχολείο πήγα, ξέρετε, στα 6 χρόνια. Δασκάλους είχαμε διευθυντή το Βασίλη Βασίλα, το δάσκαλο Σατέλη, το Μπάρμπα Νικόλα, το Δήμητσα, το Παπαδημητρίου, το... δεν θυμάστε. Αυτοί ήταν δασκάλοι. Μια δασκάλα ήταν η κυρία Αλένη του Κοντζαμάνη. Και είχαν τις τάξεις. Από μεθετής ήμουν πρώτος σε όλη τη διάρκεια. Και όχι πρώτος, αλλά φαινόμενο είχε πει ο δάσκαλος του πατέρα μου. Στα διαδρομία του, τρεις μαθητές συνάντησε. Το Μίχο το Λευτέρη, το Λανταβό το Μίτσο, το Λανταβό το και εμένα. Αλλά αυτό το πατέρα μου δεν είχε το γυμνάσιο, μόνο αυτό. Πολύ γύρω, γυρωνής δεν είχε, δυνατότητα δεν είχε, είχε οικογένεια, έμενα. Έμενα με εκείνα τα γράμματα. Και ήρθαμε εδώ τώρα και άρχισε η δουλειά. Το επάγγελμα είπαμε αυτό, αγρότης, από παιδιά δύο κορίτσια. Δύο καπλούς. Το ένα το κορίτσι έχει δύο κορίτσια, το άλλο το κορίτσι έχει δύο κορίτσια και ένα αγόρι. Το αγόρι έχει και παιδί, ξάγκωνο. Και το κορίτσι από το πρώτο, δύο ξάγκωνα έχουμε και τι αγόρι. Μια μουσική ανάσα θα μας χαρίσουν τα παιδιά από το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Ορμήλιας, η Σερμίλη. Είναι ελπιδοφόρο να βλέπουμε τα μικρά παιδιά να αγαπάνε την παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου τους και να γίνονται οι ζωντανοί συνεχιστές τους. Ο σύλλογός μας είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ορμήλιας, η Σερμίλη. Ιδρύθηκε το 2019. Έχουμε γύρω στα 80 μέλη, ενεργά μέλη. Έχουμε τα τμήματα των παραθεσιακών μας χορευτικών, με μικρών τμήματων και μεγάλων. Έχουμε τη ζωγραφική μας, έχουμε καλλιτεχνικά. Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο όσο καλύτερα μπορούμε και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σαν νέος σύλλογος με τη στήριξη του Πάτερ Ιωάννη, των δημάρχων, των αντιδημάρχων μας και τη στήριξη του κόσμου φυσικά. Χορευτικά, ενηλίκων, παιδικά και εφηβικά. Ζωγραφικής, καλλιτεχνικών, ραπτικής, μαθαίνουμε και ραπτική στις γυναίκες που θέλουν να μάθουν. Στεγαζόμαστε στο πολιτιστικό κτίριο του Δήμου, της Ορμήλιας. Εκεί κάνουμε τις δράσεις μας, εκεί έχουμε τα τμήματά μας όλα. Εκεί κάνουμε τις παραστάσεις μας, ένα μέρος των παραστάσεών μας. Τα έθιμα και κάποια ήθη που παρουσιάζουμε και βλέπει ο κόσμος. Έχουμε αναλάβει τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, που είναι κτίκτορας του χωριού μας. Συνοδεύουμε την εικόνα μας. Κάνουμε έθιμο. Έχουμε το κάστρο του Άγιου Βασίλη που το διοργανώνουμε για τα Χριστούγεννα, που θα είναι φέτος η τρίτη μας χρονιά. Τα μέλη μας είναι ενεργά, βοηθάνε όπου μπορούν
και η εθελοντική μας ομάδα είναι ενεργή. Βοηθάμε κάθε χρόνο στους Αγίους Αποστόλους, στην καθαριότητα, στο στήσιμο, στο πανηγύρι, όσες μπορούμε και όπως μπορούμε, κάθε μία διαφορετικά με τον τρόπο της. Το κλείσιμο της σεζόν κάνει η δασκάλα μας η κυρία Ειρήνη Λιόλιο μία παρουσίαση των τμήματων όλων που παρουσιάζει τα τμήματα από τα μικρότερα ως τα μεγαλύτερα. Επίσης κάνει το κάποια ένθημα. Έχουμε ομάδα καλλιτεχνών και δημιουργών της Ορμήλιας που εκθέτουμε τα έργα όλων των καλλιτεχνών στο πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων και αν θα μας δοθεί η ευκαιρία θα το δείξουμε και σε άλλη εκδήλωση εφόσον καλεστούμε να δούνε ότι έχουμε και κάποιους καλλιτέχνες που κάνουν πάρα πολύ ωραία χειροποίητα έργα. Γιορτινή μέρα για το χωριό μας σήμερα. Έχουμε μαζευτεί όλοι εδώ και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τις παραδόσεις μας, τα ήθη, τα έθιμα και την παραδοσιακή τοπική μας κουζίνα. Μια μεγάλη τιμή και χαρά είναι για το σύλλογό μας σήμερα, γιατί κάποια μπαούλα έχουν ανοίξει και έχουν βγει κάποιοι θησαυροί που είναι τιμή και για μένα θα είμαι αυτή που θα σας τους παρουσιάσω. Είναι η γυναικεία ενδυμασία, η τοπική, ο λεγόμενος αλατζάς. Το όνομά του το έχει πάρει από το ύφασμα που λέγεται αλατζάς. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι ρηγωτό. Την ποδιά, την κεντυμένη με τη χαρακτηριστική κλιματαριά και τη μεταξωτή μαντήλα, που φορούσαν σε όλα τα χωριά και στα γύρω χωριά της Χαλκιδικής, με κάποιες αλλαγές από χωριό σε χωριό. Η συγκεκριμένη ποδιά είναι της κυρίας Μαρίας Παπαϊκονόμου, από την Νικητή. Γι' αυτό και λέω ότι και σε πολλά χωριά φορούσαν αυτή τη συγκεκριμένη φορεσιά. Από χωριό σε χωριό υπήρχαν κάποιες αλλαγές αναλόγως με την οικονομική ικανότητα της κάθε νοικοκυράς και το μεράκι της. Στόλιζαν τη φορεσιά, όπως θα δείτε εδώ είναι στολισμένη με πούλες και με δαντέλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Νίκη Παπαϊκονόμου και την κυρία Μαριάννα της εγγονές της που μας τις εμπιστεύτηκαν να σας τις παρουσιάσουμε σήμερα. Δίπλα έχουμε την αντρική φορεσιά που αποτελείται από την τραγιάσκα, το σταυρωτό πουκάμισο, το πουκαμισάκι το άσπρο το κλειστό στο λαιμό, το ζωνάρι και το μπενευρέκι. Αυτή την φορεσιά τη φορούσε ο κύριος Αυγέρος Χρήστος, σύζυγος της Ασάνος Αυγέρου, γύρω στο 1930 και 1940. Γι' αυτό και θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλες αυτές τις γυναίκες, κόρες και γονές που έχουν κρατήσει αυτά τα κοιμήλια και δεν τα έχουν πετάξει. Είναι καιρός να ανοίξουν τα μπαούλα, να βγουν όλοι αυτοί οι θησαυροί και να τα δει ο κόσμος και οι μικρότεροι να μάθουν από αυτά όλα και από εμάς που θα προσπαθήσουμε να τους τα μεταδώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Σόνια Παπαβασιλείου που μου την εμπιστεύτηκε για να σας την δείξω σήμερα. Σαν καινούριο σύλλογος που είμαστε πάρα πολύ δύσκολα από φορεσιές, αλλά μαζί με τις μαμάδες που είναι πάρα πολύ δραστήριες και εγώ που πιάνω λίγο τα χέρια μου, κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να ράψουμε με δικές μας φορεσιές ένα έργο που θα συνεχίζεται κάθε χρόνο και ίσως κάποια στιγμή να μην έχουμε ανάγκη από κανέναν και τίποτα και να είμαστε ένας σύλλογος πολύ δυνατός, γι' αυτό προσπαθούμε. Τώρα σήμερα για το καλωσόρισμα θα σας επιλέξουμε να χορέψει ένα από τα παιδικά μας τμήματα, το Καμακάκι Σαλαμίνας, τα Όλα τα Πουλάκια από τη Θάσο και το Μαζωμένο Λέσβο.
Καλώς ήρθατε στον τόπο που γεννήθηκα. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ παντρεύτηκα και εδώ θα πεθάνω. Σας μαγείρεψα αυτό το φαγητό, το παραδοσιακό, κατσικάκι με ρύζι στο φούρνο και μια τυρόπιτα, τραχανοτυρόπιτα παραδοσιακή. Φιλάκια στην Αθήνα, στην Έλενα, στη Ρίτα και το Θανασάκι και τον γαμπρό μου. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Χαρήκαμε πάρα πολύ που ήρθατε. Εγώ ετοίμασα ένα κοτόπουλο με πατατούλες, όπως το έκανε η γιαγιά μου κάποτε και μάλιστα δεν είχε ούτε πετρογκάζ, την καζιέρα το έκανε. Έτσι λοιπόν το έκανα κι εγώ για να χαρεί ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Εγώ μαγείρεψα το κατεξοχήν παραδοσιακό φαγητό που έχουμε στο χωριό μας. Είναι ο τράγος με κρυθαράκι. Η ιστορία του τράγου στο χωριό μας ξεκινάει πάνω από 100 έτη. Στο παρεκκλήσι των Αγίων Αποστόλων όπου έχουμε, παλιά, κατέβαινε ένα ελαφάκι και στις 29 Ιουνίου, όταν ήταν η Ιερά Πανήγυρηση του χωριού, έσφαζαν οι οικονόμοι της εκκλησίας το ελαφάκι και έτσι έχει μείνει αυτή η ιστορία και κάθε χρόνο γίνεται ένα κουρμπάνι στο πανηγύρι του χωριού. Γεια σας, καλώς ήρθατε στην Ορμήλια. Εγώ έκανα μία κολοκυθόπιτα όπως την έκανε η μάνα μου. Γλυκό κολοκύθι και ριζάκι. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Εγώ έκανα μία σπανακοτυρόπιτα με τραχανά όπως την έκανε η μαμά μου. Εγώ έκανα ένα κλασικό φαγητό γιουβέτσι με κρυθαράκι, μοσχαράκι. Φιλιά στην Αθήνα, στην κόρη μου την Νίνα, στο Γιάννη τον γαμπρό μου, στα συμπεθέρια μου. Καλώς ήρθατε. Εγώ έκανα μια τραχανόπιτα και μια σπανακόπιτα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην Ορμήλια Χαλκιδικής. Εγώ σαν πιο νέα, πάντρεψα λίγο την παράδοση με λίγο πιο μοντέρνο τρόπο. Έκανα το παραδοσιακό μοσχάρι κοκκινιστό με μελιτζάνα και πρόσθεσα τη γραβιέρα και το βάλα στο φούρνο. Εγώ εκπροσωπεύω το Πόντο. Έχω κάνει ποντιακή πίτα με διάφορα τυριά μαλακά και σκληρά και ποντιακά οτία. Καλώς ήρθατε. Σπανακόπιτα με πράσο, άγρια χόρτα και τραχανά. Είναι η παραδοσιακή του τόπου μας. Καλησπέρα και από μένα. Έκανα αυτό το κέικ. Καλώς ήρθατε στην όμορφη Ορμήλια. Εγώ έκανα κολοκυθόπιτα, σπανακοτυρόπιτα και τον μπακλαβά. Από εδώ παραδοσιακά της Ορμήλιας. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Έχω κάνει τους λουκουμάντες. Εγώ έφερα ένα γλυκό παλάφι, που είναι μια παραδοσιακή συνταγή της Ορμήλιας. Όμως θέλω να του πω ότι δεν τον έκανα εγώ. Το έκανε η κυρία Αναστασία Σταμούδη. Η ίδια λόγους που είναι υγείας δεν μπορούσε να έρθει και το έφερα εγώ και το πρόσφερα. Εγώ έκανα τον παραδοσιακό σαραγλί που το κάνουμε τα Χριστούγεννα. Καλώς ήρθατε και από εμάς οι δυο μαζί το κάναμε. Κάναμε τραχανόπιτα. Κάναμε τις λουκουμπάδες, το σαραγλί που κάναμε κάθε Χριστούγεννα, κολοκυθόπιτα. Καλώς ήρθατε από μένα στο χωριό μας. Εγώ έκανα το Ινδοκάριδο. Καλώς ήρθατε στην όμορφη Ορμήλια μας. Εγώ έκανα ένα τοπικό ατζέμ πιλάφι που στο παρελθόν ήταν για τις νύφες, για το γάμο, για τις λεχόνες και τώρα είναι και για τα μνημόσυνα, αλλά δεν παραμένει ένα τοπικό γλύκισμα όλο το χρόνο, για όλες τις ώρες. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε. Εγώ έκανα αυτά εδώ, είναι μυθισμένα, γίνονται με ριτσίνα, μέσα έχει μύγδαλο, καρύδ και λουκούμ. Τα χορευτικά τμήματα της Δημοτικής Κοινότητας Ορμήλιας έλαβαν αρχή γύρω στο 1990. Από τότε έως σήμερα, δεκάδες συγχωριανοί μας συμμετείχαν στα εφηβικά, παιδικά και τμήματα ενηλίκων.
αδιάλειπτη είναι η παρουσία των τμήματων μας σε όλες τις εκδηλώσεις του τόπου μας, θρησκευτικές και πολιτιστικές. Στόχος των τμήματων μας είναι η διάδοση της παράδοσης, της ιστορίας και του χορού του τόπου μας, όπως και επίσης η εκμάθηση χορών από όλη την Ελλάδα. Θα δούμε χορούς από τη Χαλκιδική. Εφόσον μας κάνετε την τιμή να έρθετε κοντά μας, θα σας χορέψουμε χορούς από τον τόπο μας. Το χορευτικό τμήμα ενηλίκων της Ορμήλιας θα σας χορέψει σήμερα Κάιρο και Καρσιλαμά και όπως επίσης τον Κυρθανάση Συρτό της Ορμήλιας.
Φτάνοντας στο τέλος της επίσκεψής μας στην πανέμορφη Ορμήλια με τους δραστήριους κατοίκους της, ελπίζουμε να σας κρατήσαμε ευχάριστη συντροφιά όλη αυτή την ώρα. Η γνωριμία μας με ένα τόπο κάθε φορά μας εκπλήσει ευχάριστα. Η Ελλάδα έχει κρυμμένα διαμάντια διάσπαρτα και προσπαθούμε να τα ανακαλύπτουμε μαζί κάθε εβδομάδα. Σας περιμένουμε στο επόμενο ταξίδι μας στην Ελληνική Ύπαιθρο για να γνωρίσουμε νέους προορισμούς. Χαίρετε!